Βλέπω του και κυρίου το ίδιο. Κουγιά, Γιατί να πούμε ότι, ότι... εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια ε, εμπειρία 50 ετών στα δικαστήρια. Του έγινε μια ερώτηση η οποία ήταν ε, καυτή. Δύο ερωτήσεις από τον συνάδελφό μας, τον κύριο Τσόλη. Γιατί του ε... τι ερώτηση του έγινε και θέλουμε να σας ενημερώσουμε τι έγινε πριν από λίγο και θα σας τα πούμε σε λίγο αναλυτικά. Λίγο πριν τελειώσει η δίκη, ο Μάνος είχε ένα κρυφό άσο. πέταξε μία βόμβα. Λέει, πέντε Δευτέρου, έξι μέρες μετά το θάνατο της Τζορτζίνας, είχαν φύγει όλα τα παιδιά πια. Φεύγει και το τελευταίο, η Τζορτζίνα. Και περνάνε έξι μέρες. Από το θάνατο του παιδιού, δηλαδή η κηδεία πρέπει να είχε γίνει λίγα 24 ώρα πριν αυτό το μήνυμα. Στέλνει η Ρούλα γραπτό SMS σε κολλητή της φίλη, σε επιστήθια της φίλη, το οποίο προσεκόμισε ο δασκαλάκης στο δικαστήριο, που λέει έξι μέρες μετά το θάνατο και λίγα 24 ώρα μετά την κηδεία και του τρίτου της παιδιού. Θέλω να πάρω το σπέρμα του Μάνου να του κάνω μάγια, να τον δέσω, μη μου φύγει. Άρα όλα αυτά τα οποία έχουμε παρακολουθήσει τόσες μέρες, ότι τον απατούσε και δεν τον ήθελε και αυτό την παρακάλαγε, έρχονται σε αντίθεση και φαντάζομαι ότι μπορεί να το είχε ξεχάσει αυτό το μήνυμα στην κολλητή της Φιλιρούλα ή μπορεί να μην είχε ενημερώσει τον κύριο Κούγια για αυτό το μήνυμα. Και αν με ρωτάτε δεν πρέπει και να τον είχε ενημερώσει. Και αν το προσκομίσω δασκαλά, έξει ένα ζήτημα τώρα. Έξι μέρες μετά Δηλαδή η κηδεία του παιδιού πρέπει να έγινε δύο-τρει μέρε μετά το θάνατό του, έτσι, γιατί έγινε και ιατροδικαστική κλπ. Αν τρει μέρε μετά την κηδεία του παιδιού σου στέλνει μήνυμα στην κολλητή σου πόσα θα του πάρει το σπέρμα για να τον κρατήσει. Εδώ η επιστήμη πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά.